Πρόθυμοι να κάνουν μόνοι τους τα self-test για τον κορονοϊό, δηλώνουν οι πολίτες της Ισλαμίας. Οι περισσότεροι μάλιστα τα εμπιστεύονται απόλυτα, όπως τονίζουν στην κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας, ενώ σε κάθε περίπτωση θα γνωστοποιούν το αποτέλεσμα της εξέτασης. Self-test, τώρα που έρχονται, θα το δοκιμάσετε εσείς, τα εμπιστεύεστε? Φυσικά, γιατί όχι. Θα πάτε να πάρετε δηλαδή από το φαρμακείο μόλις έρθουν? Θα πάω να πάρω, αν και εμβολιάζομαι σε 2 μέρες. Αλλά θέλετε να εξετάσετε τακτικά? Ακριβώς. Στην περίπτωση που βγείτε θετική, θα το γνωστοποιήσετε? Φυσικά. Είτε. Τότε γιατί να το κάνω το τεστ? Είτε. Αν δεν το γνωστοποιήσω, δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Είναι ένα όπλο δηλαδή για την πανδημία, έτσι, πιστεύετε? Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Για τα self-test τώρα που έρχονται, θα τα πάρετε, θα το δοκιμάσετε? Δεν το έχω συζητήσει με το σύζυγο, δεν ξέρω. Μπορεί και ναι. Γιατί όχι. Πιστεύετε μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας? Δεν νομίζω. Άμα μου εξηγεί η φαρμακοποιός, εννοείται πως θα μπορέσω. Θα πείτε στη δικασία να εξεταστείτε, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Εννοείται αυτό, εννοείται. Προς Θεού πρέπει και να προσέχουμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν βγει θετικό το αποτέλεσμα, είστε θετικοί, δηλαδή στον ιό, θα το γνωστοποιήσετε? Εννοείται. Εννοείται αυτό. Αυτό δεν παίζουμε με τέτοια πράγματα. Ειδικά που έχω και τα πεθερικά μου, είναι μεγάλα, 80 χρονών. Εννοείται το παιδί. Πάνω απ' όλα εννοείται το παιδί, εννοείται. Είναι ένα όπλο για την πανδημία, τα συγκεκριμένα self-test. Ναι. Σημαντικά το δηλαδή. Πιστεύω, πολύ σημαντικά, ναι. Άμα έρθουν δηλαδή θα πάτε να πάρετε? Ναι, θα πάρω. Για τα self-test που έρχονται τώρα, θα τα κάνετε, τα εμπιστεύεστε? Θα εμπιστευόμαστε, βεβαίως. Θα πάρετε γιατί δηλαδή να δοκιμάσετε? Ναι, σίγουρα. Σε περίπτωση που βγείτε θετικό, θα το δώσετε το αποτέλεσμα, δεν θα το κρύψετε? Βεβαίως, γιατί όχι. Πιστεύετε ότι είναι ένα όπλο για την πανδημία, τα συγκεκριμένα self-test? Μέχρι ένα σημείο ναι, πιστεύω ναι. Θα βοηθήσουν, πιστεύετε, είναι χρήσιμα? Βέβαια. Εσείς μόλις είναι διαθέσιμα θα πάτε να πάρετε? Γιατί όχι, αν και έχουμε κάνει και εδώ τις... Πηγαίνετε και στις πραγματοληψίες εδώ, ε? Ναι, βεβαίως, 2 φορές έχω κάνει εδώ. Για τα self-test, όταν έρθουν θα τα πάρετε? Θα το πάρουμε. Δεν πιστεύεστε? Ναι, μπορεί και να μπορεί και όχι, θα δούμε. Αν βγείτε θετικοί στον ιό, θα το γνωστοποιήσετε το αποτέλεσμα? Ναι, σίγουρα, εννοείται, για την επιφύλαξη όλων, εννοείται, ναι, και βέβαια. Οπότε είναι κάτι σημαντικό να έχουμε τα self-test, είναι ένα όπλο για την πανδημία. Ναι, πράγματι είναι. Θα βοηθήσει. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σωστά? Γιατί όχι. Οι ειδικές είναι εύκολες. Εσείς όμως τα πιστεύεστε γενικά? Βεβαίως. Πιστεύετε ότι είναι κάτι θετικό για την, ένα όπλο για την πανδημία? Οπωσδήποτε. Και τα εμβόλια ακόμη καλύτερα. Και αν κάποιος βγει θετικός, πιστεύετε θα το γνωστοποιήσει? Υπάρχει αυτό. Οι Έλληνες όχι. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να το κρύψει γενικά? Όλοι το κρύβουν. Ναι. Όλοι. Δυστυχώς. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που δηλώνουν φανερά την επιφύλαξή τους για την αξιοπιστία των self-test, ενώ επισημαίνουν πως το όπλο της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός και όχι τα συγκεκριμένα τεστ. Όχι, δεν το θεωρώ αξιόπιστα. Θεωρείτε ότι δεν είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα? Ναι. Ούτε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σωστά, δηλαδή μόνοι μας? Σωστά μπορούμε μόνοι μας να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν είναι το αποτέλεσμα. Γενικά... Γιατί ξέρω και μερικά άτομα που το κάνανε και είχαν κορονοϊό. Και δεν βγήκε το αποτέλεσμα θετικό? Όχι. Οπότε δεν θα πάτε να το χρησιμοποιήσετε καθόλου? Όχι. Δεν το εμπιστεύεστε? Όχι. Και τα self-test, αν θα τα κάνετε, τα εμπιστεύεστε? Που θα έρθουν στα φαρμακεία τώρα? Όχι. Εμπιστοσύνη απόλυτη δεν υπάρχει σε τίποτα. Είναι τόσο αμφιλεγόμενα όλα που... Εσείς δηλαδή δεν καλά είναι ό,τι δυνατότητα μας δίνετε να τη χρησιμοποιούμε, έστω και με μειωμένη εμπιστοσύνη. Θα χρησιμοποιήσετε, θα πάρετε, να δείτε, να εξεταστείτε. Αν χρειαστεί, ελπίζω να μην χρειαστεί, γιατί έχω και μια έτσι, μια φοβία γενικώς προς τα αποτελέσματα, είναι οτιδήποτε. Ένα όπλο για να εξεταζόμαστε συχνά, να βλέπουμε... Αλλού είναι τα όπλα. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάποιο όπλο. Σε περίπτωση όμως που βγει κάποιος, σε περίπτωση που, θετική, καλό θα κάνουν να κοιτάξουν να επισπεύσουν τον εμβολιασμό του κόσμου. Μόνο φαγωθήκανε ότι θα μας σώσει ο εμβολιασμός και τώρα κάθονται στα εμβολιαστικά κέντρα και όχι με ευθύνη τους το προσωπικό. Υπάρχει χαλαρότητα και δεν υπάρχει κόσμος, αντί να έχουν βάλει την νεολαία όλο τον κόσμο να εμβολιαστεί, να σωθούν τα παιδιά μας.